Από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016, 95 δισεκατομμύρια ευρώ έφυγαν από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Από αυτά, το ποσό των 60 δισεκατομμυρίων περίπου πήγε στην εξυπηρέτηση οφειλών εναντί του κράτους. Οι πίνακες της Τράπεζας της Ελλάδος δίνουν λεπτομερή εικόνα να νομώ, καταγράφοντας το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων ανά εξάμηνο για το επίμαχο διάστημα της οικονομικής κρίσης. Πρωταθλητής στη φυγή καταθέσεων αναδεικνύεται ο Πειραιάς, με τη μείωση να φτάνει στο 57% και ακολουθούν Λασίδη και Βρυτανία. Ο νόμος Καβάλα σημειώνει μείωση καταθέσεων 43%. Το ύψος των καταθέσεων τον Ιούνιο του 2010 ερχόταν σε 2 δις ευρώ, ενώ ο Δεκέμβριος του 2016 βρήκε τα υποκαταστήματα των τραπεζών στην Καβάλα να εμφανίζουν καταθέσεις ύψους 1,13 δις, σημειώνοντας απώλειες περίπου 900 εκατομμυρίων ευρώ. Ως λογική εξέλιξη, λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας, θεωρούν οι καβαλιώτες τη μείωση των καταθέσεων που υπάρχουν στις τράπεζες. Δεν υπάρχουν δουλειές, τίποτα. Και εγώ ξυλοργείο είχα μεγάλο, πάει, δεν έχει. Άρα είναι λογική εξέλιξη αυτό να μειωθούν οι καταθέσεις. Τι μειώνει, τρέμω από τα σκουπίδια σε λίγο, τι λες τώρα να πούμε. Κράτος είναι αυτό. Δεν είναι κράτος αυτό. Καταθέσεις δεν υπάρχουν τώρα χρήματα για να εισπράξει. Δεν υπάρχει, αφού δεν έχει εισόδημα, δεν μπορεί να έχει και καταθέσεις. Άρα πάμε χειρότερα, πάμε. Καλύτερα δεν πάμε. Δεν το βλέπω εγώ για καλύτερα. Εγώ είμαι στην Εθνική χρόνια τώρα. Έχω λίγα λεφτάκια. Δεν έχω να τα επικτάνω ούτε να τα αφαιρέσω. Τι να πω, φυσικό είναι να ελαττωθεί η κατάθεση. Εφόσον έχουν οι συντάξεις ελαττωθεί, πήγανε στα μισά, οι μισθοί έχουν ελαττωθεί, φυσικό είναι και ο κόσμος να μην έχει να καταθέσει. Όταν είναι να πληρώσει και τόσους φόρους, δεν είναι λογικό. Το Σεπτέμβριο έρχεται η λυπητερή για 250.000 αυτοαπασχολούμενους που εκτός από τις τακτικές εισφορές τους θα κληθούν να πληρώσουν πιθανότατα σε 4 δόσεις και αναδρομικά από την αρχή του 2017 τον ένφια. Τα ειδοποιητήρια που θα φτάσουν το μήνα Αύγουστο δηλαδή θα περιλαμβάνουν τις επιπλέον εισφορές, όπως αναφέρει η Καθημερινή, οι οποίες ενέρχονται σε 7% εισφορές επικούρησης και εφάπαξ 4%. Αποζημιώσεις ύψους 12.468.000 ευρώ πρόκειται να καταβάλει την Πέμπτη ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σε 7.500 δικαιούχους παραγωγούς, των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια μέσα στο 2016 και 2017. Με βάση την κατάταξη των πληρωμών, το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνεται όμως Πέλλας που καταβάλλονται συνολικά 7.460.000 ευρώ.